που το ρεπορτάζ τρέχει και έχουμε την εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή έχουν ταυτοποιηθεί πόσα άτομα στη συγκεκριμένη υπόθεση. 17 άτομα. Δεν σε ακούμε. 17 άτομα. 17 άτομα έχουν ταυτοποιηθεί. Καταλαβαίνετε γιατί αριθμό μιλάμε. Μιλάμε για οργανωμένη παιδεραστία, οργανωμένο κύκλωμα, το οποίο είναι, ξαναλέω, άξιον απορίας, πως 5 ολόκληρα χρόνια τώρα, ενώ υπήρχαν μαρτυρικές καταθέσεις των ιδίων των θυμάτων, η υπόθεση δεν προχώρησε. Πως είναι δυνατόν, ποιος την κράταγε πού, σε ποιο σιρτάρι ήταν. Μάλιστα, να πούμε. Γιατί λοιπόν βλέπουμε η αστυνομία, να, όταν θέλει ξεδόντιασε μέσα σε ένα 24ωρο 17 άτομα. Δεν προλάβαμε να αντλήσουμε την είδηση και ξαφνικά μαθαίνουμε τι, 17 άτομα ήδη στο Σκάμνη. Να πούμε λοιπόν ότι ενδεχομένως στο Σκάμνη, έτσι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν καταγγελίες από τα δύο αδέρφια εκ των τριών ότι υπήρχαν και άλλα παιδιά τα οποία βασανίζονταν και βιάζονταν στους ίδιους χώρους με τον 7χρονο. Και άλλα παιδιά. Να πούμε ότι η κοπέλα 22χρονη ζει στην επαρχία, προσπαθώντας να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, ενώ ο 17χρονος μένει με την οικογένεια που τον βοήθησε να ξεφύγει από τον εφιάλτη και να καταγγελθούν όλα αυτά. Όπως σας είπαμε και πριν, υπάρχει και ένα τρίτο παιδί, πιο μικρό, το οποίο ακόμα μένει με τη μητέρα. Ενώ ο πατέρας έχει φύγει από το σπίτι. Ξαναλέμε. Από το 2017 υπάρχει μήνυση κατά του πατέρα και έφτασε μέχρι την προκαταρκτική εξέταση, αλλά τελικά δεν προχώρησε. Τι να πεις εκεί, πες μου. Για το έγκλημα να μιλήσουμε. Και να πούμε το εξής. Από τα παιδιά που έκαναν την καταγγελία, η έρευνα λέει, δεν αποδείχθηκε κάτι. Και από εκεί και πέρα, το λόγο πήρε η δικαιοσύνη και η υπόθεση δεν επέστρεψε στην αστυνομία. Εδώ λοιπόν υπάρχει θέμα. Δεν την ευθύνη, δεν είχε αστυνομία. Η αστυνομία έκανε την έρευνά της. Έτσι. Έκανε. Έστειλε στη δικαιοσύνη την υπόθεση και όφιλε. Την έχει κρατήσει η δικαιοσύνη στο σιρτάρι. Η αστυνομία δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Έτσι είναι η νόμη εδώ. Ναι, έτσι είναι. Λες και είμαστε ναι. Την πιο τριτοκοσμική χώρα. Γι' αυτό λέμε, να, ορίστε, στην περίπτωση του Μίχου αφήσανε την ελληνική αστυνομία να δουλέψει και είδαμε τι γίνεται. Τι γίνεται, όχι τι έγινε. Να πούμε ότι η οικογένεια που φιλοξενεί το 17χρονο είναι ο καθηγητής που έκανε μαθήματα στα παιδιά και κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει. Ήταν ο πρώτος, ναι, που το 2017... Ο άνθρωπος που τους βοήθησε. Ξαναλέω, είναι σοκαριστικά τα όσα έχουν έρθει στο φως για αυτή την υπόθεση.